Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, όπως σας είπαμε και από την αρχή, εμείς διαφωνούμε στη φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ενώ φαινομενικά προσπαθεί να βάλει μια τάξη και στα θέματα τα οικονομικά, είναι στην πραγματικότητα ανεφάρμοστο. Διαφωνούμε στην φιλοσοφία γιατί εμείς θέλουμε να φαίνονται, όπως λέτε, οι καταθέσεις, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους περιορισμούς τους οποίους βάζετε σε φυσικά πρόσωπα. Και τολμώ να πω ότι μια χορήγηση ενός συγγενούς άνω των 2.000 ευρώ είναι πιο αθώα από μια χορήγηση 2.000 ευρώ ενδεχομένως από κάποιον ο οποίος έχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό ή οποιασδήποτε άλλο φύσεως για την εκλογή του συγκεκριμένου προσώπου. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Και μάλιστα και χθες αυτό το οποίο είπα και παρεξήγησε συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ ήταν όχι ότι θέλω να γίνονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες, επιχειρηματίες, αλλά είπα κάτι εύλογο. Ένας επιχειρηματίας που έχει οικονομική επιφάνεια και έχετε εδώ πέρα τους περιορισμούς. Γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ως φυσικό πρόσωπο το σύνολο του εκλογικού αγώνα και πρέπει τα χρήματα που ούτως ή άλλως θα τα βάλει ο ίδιος να τα μοιράσει σε υπαλλήλους για να πάνε αυτά να κάνουν τις καταθέσεις. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ναι στο όριο των εκλογικών δαπανών που έχετε βάλει στο σύνολο, αλλά κατά την άποψή μας από εκεί και πέρα αυτό το ποσό μπορεί να συγκεντρώνεται με φανερούς βέβαια τρόπους ελεύθερα από τον κάθε συνδυασμό χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ένα ποσό πρέπει να το αφήσετε ως άδειλους πόρους στη λογική, και σας το είπα χθες, όχι στη λογική του φόβου που έχει αριστερά ότι υπάρχει κάποια καταδίωξη αναγκαστικά από την κυβέρνηση σας ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά αφενός γιατί αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα ότι κάποιος μπορεί να θέλει να βοηθήσει έναν γνωστό ο οποίος έχει χωρίς να φαίνονται τα στοιχεία του, όπως αντίστοιχα και ότι σε κάποιες συναισθιάτες, σε κάποιες συγκεντρώσεις είναι ανεφάρμοστο να μπορούμε σε αυτούς που θα πάρουν ένα κουπόνι να ενισχύσουν το συνδυασμό παράλληλα να ζητάμε ουσιαστικά και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλετε. Μπορούμε να πάμε σε ένα μεγαλύτερο εύρος, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό μεν να είναι φανερή πόρη και να αφήσετε ένα μικρό που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην ισότητα των συνδυασμών ή στη διαφάνεια ως άδειλους πόρους. Βέβαια, με το παρόνομο σχέδιο, κυρία Υπουργέ, το αντιλαμβάνεστε και εσείς ίδια πολύ καλύτερα, γιατί έχετε θητεύσει και στη δικηγορία και γνωρίζετε τους κοπέλους οι οποίοι υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε τι συμφωνίες μπορεί να γίνουν με τυπογραφία, υποεκτιμήσεις τιμολογίων, υπερεκτίμηση τιμολογίων. Θεωρώ ότι ένας έλεγχος και μια δραστηριότητα ελεγκτικών μηχανισμών προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό από απλές διατυπώσεις που ξέρουμε ότι έχουν πρόβλημα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ, κυρία Υπουργέ, είναι στο θέμα των εμφανίσεων. Καταρχήν συμφωνούμε με τους άλλους περιορισμούς τους οποίους λέτε. Οι περιορισμοί και για τις αφίσες και για τα αεροπανό, όλα αυτά είναι θετικά. Είναι από τις πολύ επιτυχημένες ρυθμίσεις, κατά την άποψή μας, του νόμου σκανδαλίζει στις βουλευτικές εκλογές, που δεν έχουμε αυτό το χάλι το οποίο υπήρχε στις πόλεις. Οπωσδήποτε πρέπει να μεταφερθεί και στις δημοτικές. Θεωρώ όμως ότι η διατύπωση στα γραφεία, όπως είναι, κυρία Υπουργέ, αφήνει κενό. Διότι αν θυμάμαι καλά, στο νόμο περί βουλευτών ρητός εξαιρούνται τα πολιτικά γραφεία που είναι σε όροφο ως 3 τον αριθμό. Η άποψή μου είναι ότι με την διατύπωση όπως την έχετε τώρα στο 1α, η λειτουργία εκλογικών κέντρων εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων, και χωρίς να υπάρχει εξαίρεση παρακάτω, ουσιαστικά απαγορεύεται στους δημοτικούς συμβούλους να έχουν και ένα πολιτικό γραφείο σε όροφο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι στις προθέσεις σας, αλλά το θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερος αυστηρό και αν δεν το έχω καταλάβει καλά, απλώς διευκρινίστε το. Έρχομαι τώρα στις εμφανίσεις. Όπου υπάρχει σταυρός, κυρία Υπουργέ, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει θέμα περιορισμού στις εμφανίσεις. Ήταν ένα πάλι από τα πετυχημένα μέτρα τα οποία υπήρχαν στις βουλευτικές εκλογές. Εκεί όμως που έχουμε να κάνουμε με τον Περιφερειάρχη, που έχουμε να κάνουμε με τον Δήμαρχο, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό των περιορισμών. Μπορείτε να βάλετε όρους για να υπάρχει μια παρουσία αντίστοιχη, αλλά κοιτάξτε προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν. Θέλει ένα κανάλι τοπικό, καλή ώρα επειδή είναι ο κύριος Νάκος και ο κύριος Μαρκάκης εδώ πέρα στο Βόλο, να κάνει μια εκπομπή. Και θέλει να βγάλει τον Περιφερειάρχη που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία,
τον δήμαρχο που στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και τον δημοτικό σύμβουλο που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτοί όλοι, ενώ θα είναι ένα πολυσυλλεκτικό πάνελ, θα κάψουν τη φορά που έχουν δυνατότητα εμφάνισης. Ενώ αν αντίστοιχα βγαίνανε περιφερειάρχης, 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 δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Θα δημιουργηθούν τέτοια θέματα. Διότι ξέρετε ότι στα κανάλια δεν θα μπαίνουν Sony και καλά να κάνουν ένα πάνελ το οποίο να έχει μόνο περιφερειάρχες, θα θέλει να βάλει και έναν δήμαρχο. Υπάρχουν κάποια τέτοια προβλήματα και δεν μπορώ να καταλάβω. Να ενισχύσετε με την ομοφωνία, αλλά για ποιο λόγο να απαγορεύετε την παρουσία αυτών που δεν έχουν σταυρό? Με αυτό το σκεπτικό πρέπει να μεταφέρετε αργότερα την απαγόρευση και στους βουλευτές επικρατείας και στους ευρωβουλευτές. Θα πούμε σε αυτές τις διαδικασίες, άμα ακολουθήσουμε το σκεπτικό σας. Εκεί όμως που θα δημιουργηθεί ιδιαιτέρως μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, είναι στο διαδίκτυο. Καταρχήν, πιστεύω ότι νομοτεχνικά πρέπει να διορθώσετε το άρθρο, είναι 6, παράγραφος 2, β, εδάφιο 3, που λέτε σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία εμφάνιση. Προφανώς θέλετε να πείτε σε κάθε διαδικτυακό τόπο.